Το πρωί της Τετάρτης, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα υποδέχθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο τον πρέσβη της Ινδονησίας στην Ελλάδα, Μπένι Μπεχαναντέουα. Ο πρέσβης ευχαρίστησε την Δήμαρχο για την εγκάρδια υποδοχή και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ισχυρές πολιτιστικές, επιστημονικές, τουριστικές και εμπορικές σχέσεις Ελλάδος και Ινδονησίας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν μεταξύ τους και δώρα, με την κυρία Τσανάκα να ενθουσιάζεται από τα δώρα του Ινδονήσιου πρέσβη. And to meet with Kavala, to hope to have a very concrete cooperation. Thank you. Εμείς είμαστε από πρέσβεια της Ινδονησίας που γνωρίζουμε την Καβάλα ότι για τη δραστηριότητα πολιτιστικές δραστηριότητες της Καβάλας και με την ευκαιρία αυτή εμείς θα ήθελαμε να παρουσιάσουμε και τις ομάδες, οι καλλιτέχνικες μας ομάδες από την Ινδονησία το καλοκαίρι και εμείς πιστεύουμε ότι η κυρία Δημάρχη με ανοιχτή καρδιά και με την καλή θέληση της για να μας δέχτουμε εδώ για να συνεχίσουμε τη συνεργασία και εμείς πιστεύουμε στο μέλλον και για οποιοδήποτε τομέα μπορούμε να συνεργαστούμε και με την Καβάλα, η Ινδονησία με την Καβάλα, όχι μόνο στο πολιτιστικό το κομμάτι, αλλά και στο οικονομικό και στο πολιτικό. Η Δήμαρχος στις δηλώσεις της μίλησε για μια παράσταση έκπληξης στο επόμενο Φεστιβάλ Φιλίππων με αρχαία κείμενα μεταφρασμένα στα Ινδονησιακά, ενώ αναφέρθηκε και σε πιθανή συμμετοχή της Ινδονησίας στο Φεστιβάλ Κοσμόπολης. Η επίσκεψη του κυρίου πρέσβη της Ινδονησίας ήταν προγραμματισμένη. Σχετίζεται με το γεγονός ότι το καλοκαίρι μπορεί και στο Φεστιβάλ Φιλίππων να ανεβάσουμε παράσταση τραγωδίας ελληνικής ή κομμάτια από τραγωδία ελληνική μεταφρασμένα στα Ινδονησιακά. Η μετάφραση έχει γίνει από ένα γερμανό καλλιτέχνη και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε πώς βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς ακούγεται η παράσταση και πώς ακούγονται ορισμένα από γνωστά αρχαία κείμενα, πώς ακούγονται στα Ινδονησιακά. Από την άλλη, οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας και σε άλλους πολυτεχνικούς τομείς, όπως χορό. Του εξήγησα ότι έχουμε και εμείς ένα ethnic φεστιβάλ στην Καβάλα, το οποίο υπήρχε παλιά και τώρα φέτος ξαναρχίζει, το Κοσμόπολης και ότι είμαι σίγουρη ότι παλιότερα σίγουρα περάσαν και από εδώ Ινδονήσιοι χορευτές και ίσως να καταφέρουμε να συνεργαστούμε και σε αυτό το τομέα.